Η Queen για μένα είναι ουσιαστικά όλη μου η εφηβεία, όλα μου τα παιδικά χρόνια και αυτό που παθαίνουμε καμιά φορά που κολλάμε με ένα τραγούδι ή με ένα συγκρότημα για μια εβδομάδα και το ακούμε συνέχεια, εγώ αυτό το έπαθα για καμιά 25 χρόνια και έχω κολλήσει εκεί και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι αυτό που θα ήθελα να ζήσω σαν μουσικός. Για μένα είναι από τις αγαπημένες μπάντες και από τις 4-5 μπάντες που ανά πάσα στιγμή θα ακούσω ευχάριστα. Που ξεκίνησα, τα πρώτα μου ακούσματα ήταν από δίσκους του πατέρα μου που είχαν στο σπίτι και παίζονταν συχνά. Εγώ προσωπικά, όπως και με τον Χρήστο που έχουμε αναλάβει κυρίως τη δουλειά του May και να την ξεπατικώσουμε εντός εισαγωγικών και να την προσαρμόσουμε στο δικό μας ήχο σαν πάντα. Πιστεύω ότι ο May πρόκειται για ένα πάρα πολύ έξυπνο μουσικό. Τα κομμάτια, ας πούμε, πριν τα πιάσω να τα μελετήσω, να τα δούμε και εγώ και ο Χρήστος, δεν είχα φανταστεί ότι πρόκειται για τέτοια αρμονική έτσι... Πανδεσία, ναι. Και η αρμονική ανάπτυξη των κομματιών είναι κάτι το οποίο ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει σε άλλες μπάντες. Επειδή με τον Γιάννη τον Λιγιάννη, τον μπασίστη μας, μεγαλώσαμε μαζί, ακριβώς έχω τις ίδιες επιρροές με αυτόν. 25 χρόνια λοιπόν τώρα, πρώτη φορά άκουσα τους Queen στο σπίτι του. Όταν μου εμφάνισε, όταν ήμουν 8 χρονών, ένα δίσκο με ένα άσπρο εξώφυλλο, κάτι λιοντάρια, κάτι κύκλους, κάτι νεράιδες απ' έξω. Και κάτι πολύ όμορφα γράμματα, τα οποία γράφουν ένα ραδιόπερα. Και εννοείται ότι το πρώτο κομμάτι που άκουσα από τα βλάκια του συγκεκριμένου δίσκου ήταν το Bohemian Rhapsody. Εάν η αρμονία της μουσικής είναι ένα τρίγωνο μεταλλικό, οι τρεις γωνίες που λυγίζουν αυτό το τρίγωνο είναι ο Μότσαρτ, οι Beatles και η Queen. Είναι πολύ καλά παιδιά, πολύ καλή μουσική, παίζουν με πάθος και αυτό μας δένει όλους πάρα πολύ. Τους Πέρθυνας όλους γνώρισα φέτος, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλά παιδιά και το κλίμα είναι πάρα πολύ ζεστό και σίγουρα μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα από την όλη αυτή τη φάση. Και ανυπομονούμε να τα δώσουμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό στο live. Paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. Είμαστε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή με αυτό το live έχουμε φτάσει στο απόγειο του δεσίματός μας, στο απόγειο της συνεννόησης, στο πιο δύσκολο ίσως εγχείρημά μας και νομίζω ότι σε 20 μέρες από σήμερα που είναι το live στο κύτταρο νομίζω ότι θα το απολαύσουμε και εμείς και ο κόσμος που θα έρθει χωρίς να υπάρξουν παρατράγουδα ή αρνητικές σκέψεις. Ξέρω ότι υπάρχουν καλοθελητές, αλλά εντάξει τώρα τι πάνε να τραγουδήσω αυτό γιατί αυτά ας πούμε. Εντάξει, εμείς προσπαθούμε να αποδώσουμε το δικό μας ύφος, τα κομμάτια που μας αρέσουν. Είναι κομμάτια τα οποία τα ξέρουν οι fans, οι καθαροί fans. Είναι κομμάτια τα οποία τα ξέρουν όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού, αλλά σου πει να δω, δεν αρέσει αυτό το κομμάτι, ξέρω εγώ. Και πιστεύω ότι θα είναι ένα μείγμα πολύ καλό και θα αρέσει όλο τον κόσμο. Η δυσκολία δεν εντοπίζεται στον κάθε μουσικό επιμέρους, απλά στο πώς όλο αυτό το πράγμα δένει. Δηλαδή τα τύμπανα, μπορεί το μπάσο, μπορεί οι κιθάρες να είναι απλά να τις παίξεις. Απλά το πώς θα δέσει όλο αυτό το πράγμα, εκείνη η παγίδα που κρύβει όλη η ιστορία.
Το live αυτό είναι πολύ απαιτητικό και χρειάζονται πολλές πρόφες και δουλειά από όλα τα μέλη της μπάντας. Η άποψή μου είναι ότι είναι ένα τέτοιο live είναι δύσκολο να γίνει και δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει τέτοιο live για τα ελληνικά δεδομένα. Το να πάρει να αναλάβει μια μπάντα να φέρει πέρα σε αυτό το έργο. Εμείς θα κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο για αυτό το live, ο κόσμος να μαζευτεί, να ανταποκριθεί και σε εμάς και να χαρεί με τη δική μας χαρά που θα καταφέρουμε να παίξουμε ωραία και να ευχαριστηθούμε. Δεν είναι κάτι αστείο σίγουρα, δεν έχουμε διαλέξει μια μπάντα απλή να κάνουμε tribute. Δεν έχουμε διαλέξει μια μπάντα metal να κάνουμε tribute, πράγμα που θα ήταν και πιο κοντά ίσως στο αρχικό μας ήχος. Οπότε εγώ πιστεύω προσωπικά ότι η δουλειά που έχει γίνει από όλους τους μουσικούς είναι εντάξει, πολύ, πολύ επαγγελματική, πολύ σωστή. Και εξ αυτού πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα μας δικαιώσει. Οι απαιτήσεις για αυτή τη συναυλία σίγουρα είναι πάρα πολλές και ο πίξης είναι ήδη πάρα πολύ ψηλά. Εμείς από την πλευρά μας, εγώ με την Ειρήνη, προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Γιατί σίγουρα τα φωνητικά των Queen ήταν πάρα πολύ δύσκολα, με πάρα πολλές ψεύτικες και πολύ διαφορετικά και οι δομές τους είναι περίπλοκες. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς θα έχουμε απλοποιήσει ίσως λίγο τα πράγματα, γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε μια χοροδία από πίσω που να μας στηρίζει και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πίσω από όλο αυτό δεν είμαστε μόνο εμείς. Υπάρχει και μια εταιρεία, η Sound Pixel, η οποία μας βοηθάει στο να φέρουμε εις πέρας το έργο. Μας βοηθάει σε τεχνικά πράγματα, σε θέματα προβών, στο τι θέλουμε να έχουμε πάνω στο live και πώς θέλουμε να στήσουμε αυτό το live στην με τα video wall, ναι, τα φωτιστικά και την προβολή. Και γενικώς ο Άγης έχει αναλάβει ως manager αυτού του εγχειρήματος, έχει αναλάβει να προωθήσει όλο το live.